Με δάκρυα στα μάτια, προκειμένου να οδηγηθεί στη φυλακή, εξήλθε τη δικαστική αίθουσα ένας 30χρονος, έχοντας νωρίτερα καταδικαστεί από μικτόρκο το εφετιολάισμα σε κάθεξη 6 ετών κατηγορούμενος για βαριά σκοπούμενη βλάβη, καθώς και για ληστεία. Σε αντίθεση με τον 23χρονο φίλο, το οποίος καταδικάστηκε σε τριατή φυλάκιση για τις συνέργειες της ίδιας πράξης, αλλά φέθηκε ελεύθερος με αναστολή. Ο 30χρονο από φτωχή οικογένεια και μεροκαματιά, όπω περιγράφεται σε μαρτυρίε, σε ηλικία 21 ετών, τα ξημερώματα 17η Νοεμβρίου του 2013, στον Αμπελώνα χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι τον 58χρονο συγχωριανό του, τραυματίζοντα σοβαρά σε βαθμό που σήμερα έχει διαγνωστεί με αναπηρία 67% και δεν μπορεί πλέον να εργαστεί. Το χτύπησε με σκοπό να το ληστέψει γιατί νωρίτερα σε καφενείο τον Αμπελώνα, ο 58 χρονος έβγαλε να πληρώσει και βλέποντα τη δεσμίδα με τα μετρητά. Μου μπήκε η ιδέα, όπω χαρακτηριστικά τόνισε εχθέ στην απολογία του. Έτσι κρύφτηκε στην αυλή του σπιτιού του 58 χνου και όταν αυτό έφτασε, το, το χτύπησε στο κεφάλι με ένα καδρόν και κλέβοντα τα χρήματα με το συνεργό του, τον εγκατέλειψαν εμόφυρτο τον 58χρονο και πήγαν στη συνέχεια στη λάση σε νυχτερινό κέντρο όπου και διασκέδασαν. Το δικαστήριο έκρινε ενόχου στου δύο κατηγορούμενου και αναγνωρίζοντα ελαφρυντικό, επέβαλε ποινή κάθεξη σε 6 ετών στον 30χρονο και φυλάκη 3 ετών με τριετή αναστολή στον 23χρονο.